Κύριε Σόιμπλε, πώς ανησυχείτε για το αποτέλεσμα στην Ιταλία? Κατάσταση και οι αντιδράσεις είναι αναμενόμενες. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Είναι σίγουρα δύσκολη η κατάσταση, γιατί η Ιταλία χρειάζεται μια κυβέρνηση δυνατή, και ελπίζω ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος θα υπάρξει συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις. Θεωρείτε ότι χρειάζεται κάποιο καινούριο πρόγραμμα ESM? Όχι. Είναι χαλαρή η κατάσταση, θα έλεγα. Δεν είναι τεταμένη στην Ιταλία. Απλά είναι τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος που αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο χαλαροί, ας το πούμε. Αυτά έχει η δημοκρατία. Έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν σίγουρα τεταμένη ίσως η συζήτηση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα και θα υπάρξουν και θα χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή κρίση? Όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να μιλήσουμε για την κρίση. Πρέπει να είμαστε όμως παρά τα αυτά προσεκτικοί. Για την Ελλάδα, θεωρείτε ότι μετά το 2018 θα υπάρχει πρωτογενές πλεονέκτημα? Νομίζω αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις και να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική η Ελλάδα, θα πρέπει να μπορέσει να αποκτήσει πάλι την εμπιστοσύνη των αγορών, και αυτό είναι ένας μακρύς δρόμος. Η χαρά για το αποτέλεσμα στην Αυστρία και η απογοήτευση για το αποτέλεσμα στην Ιταλία, τι είναι το πιο σημαντικό? Είναι διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα υπάρχει μια ικανοποίηση για τα αποτελέσματα στην Αυστρία, παρότι δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι και το 47% των λαϊκιστών είναι υψηλό ποσοστό. Από την άλλη μεριά, το θέμα της μεταρρύθμισης συνταγματικής στην Ιταλία ήταν πραγματικά μια προσπάθεια ιδιαίτερα φιλόδοξη, και δεν είμαι και σίγουρος ότι θα γινόταν στην Γερμανία αν υπήρχαν αντίστοιχες τέτοιες αποφάσεις. Δεν σημαίνει τίποτα για την κυβέρνηση στην Ιταλία το αποτέλεσμα αυτό, πιστεύω. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν νέες εκλογές στην Ιταλία? Οι Ιταλοί έχουν εμπειρία με αυτά τα δεδομένα, με τέτοια ζητήματα. Οι αρμόδιοι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και σίγουρα θα τους υποστηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.